Κύριε Γκιόκα, σας ευχαριστώ πολύ που εμπιστευτήκατε την εκπομπή μας για την πρώτη συνέντευξη μετά από 53 χρόνια εδώ στη Βουλιαγμένη. Δουλεύαμε Ομόνια, Βικτόρια, βοηθή σερβιτόρου, σε ψυσαριές, σε αυτά. Εγώ πήγα να υπηρετήσω τη θητεία μου, 68 με 70, απολύθηκα, ο αδερφός μου ήταν εδώ και μου λέει Θανάση έτσι και έτσι, λεφτά δεν υπήρχανε. Ένα μαγαζί λέει κάτω, να πάμε να το νοικιάσουμε, 17.000 δραχμές το μήνα. Ήρθαμε εδώ, δεν είχε τζάμια, δεν είχε πόρτες, δεν είχε τίποτα. Δεν είχε δρόμο καν, ένα κατσικό δρόμο είχε μου είπατε. Τίποτα, τίποτα. Πολύ μικρό δρομάκι. Το φθινόπωρο του 70 πήραμε 200.000 δραχμές δάνειο, το οποίο δάνειο δεν χρησιμοποιήθηκε. Το μαγαζί σιγά σιγά πλήρωσε τα γραμμάτια αυτά, πληρώσαμε από τη δουλίτσα που ξεκίνησε σιγά σιγά. Ο αδερφός μου ήρθε 1972. Ήτανε εργάτης στο λιμάνι στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Εφοπλιστές, επιχειρηματίες, άνθρωποι της μόδας, πολιτικοί, πάρα πολλοί έχουν περάσει από το μαγαζί σας. Εάν σας ζητούσα να θυμηθείτε κάποιους από αυτούς. Εντάξει, περαστικός ήταν κάποιος με ζιβάγκο, Ανδρέας Παπανδρέου. Κάθισε εκεί στο φαρμακείο απ' έξω. Μετά, οι επώνυμοι ήταν τόσοι πολλοί, από Καραμαλή, από όλους τους υπουργούς, όλοι περάσαμε από εδώ, δεν υπήρχε άνθρωπος. Ο Σαμαράς, ο Καρατζαφέρης, ο Γιώργος που ήμασταν φίλοι, επιχειρηματίες, εφοπλιστές πάρα πολλοί, ανθρώποι εξαιρετικοί, πολύ ωραίοι, η κυρία Σαρίδη, η Μίκα, μία από τις μεγάλες μου συμπάθειες εδώ, γιατί ήτανε άνθρωπος. Την αγαπούσα, την αγαπάω και θα την αγαπάω μέχρι να πεθάνω. Αληθεύει ο αστικός μύθος που θέλει την Μαριάννα Λάτση και τον Γρηγόρη Κασιδόκοστα να κάνουν τα πρώτα τους ραντεβού στο πατάρι της Άκουα Μαρίνα? Εδώ, στο σημείο αυτό, ήταν η Μαριάννα η Λάτση μαζί με τον Γρηγόρη τον Κασιδόκοστα. Ήτανε νέα παιδιά. Ο Γρηγόρης ο Κασιδόκοστας είχε μια βαρκούλα εδώ κάτω και έκανε σκι. Και η Μαριάννα η Λάτση πήγαινε και έκανε σκι. Δέσανε και ερχόταν συνέχεια και καθόταν εδώ πάνω. Δεν ήταν τα σημερινά χρόνια. Τότε ήταν λίγο διαφορετικά. Πιο όμορφα χρόνια, πιο αλλιώτικα. Ούτε η Μαριάννα η Λάτση, ούτε ο Κασιδόγοστας ήταν τα ονόματα τότε, τα μεγάλα. Mm-hmm. Γαλακτομπούρικο φαντάζομαι και καφέ. Ναι. Το αγαπημένο τους. Και γαλακτομπούρικο και καφέ. Είχε ο Εθνάρχης ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παραξενιές. Έστελνε τον οδηγό του. Για να πάρει το μιλφέι. Για να πάρει το μιλφέι. Αλήθεια είναι. Κάθε Σάββατο πρωί. Όπως ο Ζολώτας, κάθε Σάββατο πρωί, 11 η ώρα, ανυπερθέτως, έτρωγε το γαλακτομπούρικο. Εάν ερχόταν αύριο ένας επιχειρηματίας, ένας εφοπλιστής και σας έλεγε Θανάση Γκιόκα, θέλω να αγοράσω το μαγαζί σου. Ήρθε πριν 15 χρόνια. Ήρθε ο διακοσμητής που κάναμε ανακαίνιση 2008. Και μου λέει Θανάση, εδώ στην πλατεία από κάτω. Έτσι και έτσι μου λέει κάποιος, εγώ υποψιάζομαι ποιος ήταν, δεν μου είπε όνομα, θέλει μου λέει να αγοράσει το μαγαζί. Του λέω ναι, το σκέφτηκα λίγο, του λέω όλα πολλούνται, όλα αγοράζονται. Ό,τι θέλει του λέω, δεν έχω πρόβλημα. Με τη διαφορά του λέω ότι είμαστε τρία αδέρφια και θέλουμε από 5 εκατομμύρια μετρητά ο καθένας. 15 εκατομμύρια ευρώ πριν 15 χρόνια. Δεν με ενόχλησε ποτέ κανένας. Άρα δεν θέλατε να το πουλήσετε. Ακριβώς.